Σε πρόσφατο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στις σημαντικές τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις ενισχύσεις, οι οποίες προωθήθηκαν στο Ιντλίμ της Συρίας εν μέσω σοβαρής στρατιωτικής κλιμάκωσης με τις δυνάμεις Άσαντ και τους Κούρδους του YPG. Η στρατιωτική κλιμάκωση από πλευράς Τουρκών περιλάμβανε μπαράζ πυροβολικού καταθέσεων του στρατού του Άσαντ και των Κούρδων του YPG, σκοτώνοντας 5 μέλη του, σκιαγραφώντας σοβαρή απειλή διενέργειας νέας στρατιωτικής επιχείρησης σε βάρος τους. Οι πρόσφατες νέες απώλειες των Τούρκων από το PKK, όπου μαχητές του διείσδυσαν σε τουρκική βάση στο Βόρειο Ιράκ, γαζώνοντας 10 Τούρκους στρατιώτες, είχε ως αποτέλεσμα ο Ερντογάν να διατάξει άμεση σύσκεψη ασφαλείας με τους συναρμόδιους υπουργούς και επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας για εξέταση της κατάστασης και λήψη μέτρων. Και από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις, μέρος των τουρκικών μέτρων ήταν το σφυροκόπημα με ντρόνους υποδομών των Κούρδων YPG στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επαρχία Αλ-Χάσακ, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν αρκετές αεροπορικές επιδρομές, το πεδίο κοιτασμάτων πετρελαίου Αλ-Αούντα και μια θέση σε τράπεζα στην Αλ-Κουαντίνια Τέρμπα Σαμπίχ. Επιπλέον, ντρόουνς επιτέθηκαν σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο χωριό Σέρκ και δεξαμενές νερού στο χωριό Σέρκ στην περιοχή Κόγιαρατ στην ύπαιθρο Αλ-Μαλκία Ντέρεκ. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ο διευθυντής των κοιτασμάτων πετρελαίου στην πόλη Ρμελάν, στην μακρινή βορειοανατολική Συρία, Αχμάντ Ιμπραχήμ, είπε ότι η αξία των ζημιών που προκλήθηκαν στην υποδομή από τις τουρκικές επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία υπερβαίνει τα εκατομμύρια δολάρια. Ανέφερε συγκεκριμένα στο North Press ότι οι συνολικές απώλειες και ζημιές, σύμφωνα με τις παγκόσμιες τιμές και την αξία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των υποσταθμών, του κόστους ανακατασκευής και των ζημιών που προκύπτουν από τη διακοπή της παραγωγής, ξεπερνούν το 1.270.000.000 δολάρια. Η στόχευση υποδομών και πολιτικών αντικειμένων μπορεί να ισοδυναμεί με επίπεδο γενοκτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος γ' του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, η Τουρκία στοχεύοντα σκόπιμα και συνεχώς στη βορειοανατολική Συρία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, παραβιάζει σαφώς και ρητά αυτούς τους νόμους, προκαλώντας αστάθεια στην περιοχή και προελιάνοντας το έδαφος για μια νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά των Κούρδων του YPG. Εκτίμησή μας είναι ότι για την ώρα ο Ερντογάν εκβιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με νέα επίθεση κατά των Κούρδων του YPG προκειμένου να πάρει τα F-16 από αυτές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.